Στον πυρήνα της κρίσης των οπιοειδών βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία Johnson & Johnson. Όπως απεφάνθη δικαστήριο της Οκλαχώμα, η εταιρεία ευθύνεται για την πυροδότηση της κρίσης των οπιοειδών που μαστίζει την πολιτεία. Με μια ιστορική για τα δικαστικά χρονικά απόφαση, το δικαστήριο επέβαλε στη φαρμακοβιομηχανία πρόστιμο ύψους 572 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Δηλώνουμε απογοητευμένοι και διαφωνούμε με την απόφαση του δικαστηρίου. Πιστεύουμε ότι είναι λανθασμένη. Έχουμε βάσιμα στοιχεία για να κάνουμε έφεση και σκοπεύουμε να κινηθούμε αποφασιστικά. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η εταιρεία με παραπλανητικές πρακτικές marketing διαφήμιζε αναλγητικά υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις και τις παρενέργειές τους. Η Johnson & Johnson θα λογοδοτήσει για τους χιλιάδες θανάτους και την εξάρτηση που έχουν προκαλέσει οι δραστηριότητές της. Έχουμε αποδείξει ότι η εταιρεία έχει χτίσει τη φίρμα της που έχει αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων πάνω στον πόνο και την ταλαιπωρία αθώων ανθρώπων. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποδίδουν πάνω από 400.000 θανάτους το διάστημα 1999-2017 σε υπερβολική χρήση οπιούχων φαρμάκων. Οι αγορές πάντως αντέδρασαν θετικά, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε η ανησυχία για μη διαχειρίσιμο πρόστιμο.